Η κοπή τη πρωτοχρονιάτικη πίτα πραγματοποιήθηκε και για το Σύλλογο Αρτοπιών Μαγνησία, με τον πρόεδρο κύριο Τσουράπα να τοποθετείται στον Άστρα και να δίνει καταρχά τι καλύτερε ευχέ για όλο τον κόσμο. Παράλληλα, όμω, στάθηκε και στη δύσκολη συγκυρία και περίοδο, επισημένοντα χαρακτηριστικά ότι η κυβέρνηση και η πολιτεία εν γέννη πρέπει να στηρίξουν του επαγγελματίε και δίτου αρτοπιού. Ελπίζουμε να βοηθήσουν του αρτοπιού να ενημερώνονται, να καταρτίζονται κατάλληλα στα νέα κελέσματα των καιρών. Είτε αυτά είναι στα νέα προϊόντα που πρέπει να βάλουμε στα μαγαζιά μας με νέες τεχνικές, όσο και οι επενδύσεις που θα κάνουμε από εδώ και πέρα στα μαγαζιά μας να είναι σε φωτοβολταϊκά, γενικά στην ενέργεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ρίξουμε το κόστος και να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον στα μαγαζιά μας. Τυχώς όμως το 23 ξεκινάει για τη μαγνησία στραβά. Ήδη ένας συνάδελφός μας έκανε αναστολή λειτουργίας. Αυτό που φοβόμασταν δυστυχώς συνεχίζεται. Ας ελπίσουμε να είναι μέχρι εδώ, να μην έχουμε άλλα φαινόμενα λουκέτα στα μαγαζιά μας, στον χρόνο της γειτονιάς, που τόσο δύσκολα και τόσο επίπονα κάθε μέρα παλεύουμε για να προσφέρουμε στον κόσμο προϊόντα αγνά, με αγάπη φτιαγμένα για όλο τον κόσμο. Μέσα στο 22 στη Μαγνησία είχαμε 8 λουκέτα, δυστυχώς, και ξεκινά και το 23 με ένα λουκέτο μέσα στο Γενάρη μέχρι στιγμής. Παρότι η κυβέρνηση αφουγκραζόμενη τις παρακλήσεις μας και τις σωστές υποδείξεις μας, κατάφερε και έδωσε τα αναδρομικά του ρεύματος για το 22. Από Φεβρουάριο μέχρι Νοέμβριο έχουμε κάποια επιστρεφόμενα στο ρεύμα. Ύστερα από 12,5 χρόνια σταθερής τιμής του ψωμιού, μέσα στο 22 είχαμε ένα 15-20% αύξηση στις τιμές του προϊόντος. Ελπίζουμε να παραμείνουμε σε αυτές τις τιμές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα εξαρτηθεί όμως από τις τιμές των σιτηρών, γενικά των αλεύρων και της ενέργειας.